Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς κάνουμε πληρωμές μέσω του κωδικού RF για να πάρουμε μέρος στις εξετάσεις LRN. Τον κωδικό RF θα σας το δώσει ο καθηγητής σας και πάμε αμέσως να δούμε πώς γίνεται η διαδικασία στις τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες. Αφού μπούμε με τους κωδικούς μας στην τράπεζα Πυραιός, πατάμε πρώτα πληρωμές και μετά ενιαία συναλλαγή πληρωμής RF. Πάντα αυτό θα κοιτάμε το RF. Στην επόμενη σελίδα, εδώ θα είναι ο λογαριασμό σα, εδώ θα γράψετε τον RF κωδικό εδώ θα γράψετε το ποσό που χρειάζεται να καταθέσετε για να πάρετε μέρος στις εξετάσεις και πατάμε συνέχεια. Στην επόμενη καρτέλα θα βγει ο οργανισμός εδώ πέρα και πατάμε το ολοκλήρωση για να κάνουμε την κατάθεση. Αφού γίνει η κατάθεση θα πρέπει να αποθηκεύσετε το PDF και να το στείλετε στον καθηγητή σας για να σας κάνει τη δήλωση για τις εξετάσεις. Το PDF αυτό είναι αποδεικτικό και χρειάζεται να κατατεθεί στην εταιρεία. Πάμε τώρα στη Eurobank. Εφόσον έχουμε μπει στο e-banking, πατάμε νέα συναλλαγή. Στην επόμενη καρτέλα γράφουμε εδώ το κωδικό RF και μας βγάζει μία μόνο συναλλαγή, την οποία την πατάμε. Την επόμενη καρτέλα συμπληρώνουμε το ποσό. Ο κωδικός RF είναι αυτόματα συμπληρωμένος. Και εδώ γράφουμε επίθετο όνομα, επίπεδο και ημερομηνία εξέτασης. Δεν είναι απαραίτητα αυτά. Αλλά καλό είναι να τα γράψουμε στα σχόλια. Στο κάτω μέρο τη οθόνη πατάμε συνέχεια και στην τελευταία καρτέλα πατάμε επιβεβαίωση για να τελειώσει η διαδικασία πάλι αποθηκεύουμε το PDF που θα μα βγάλει και το στέλνουμε στον καθηγητή μα. Πάμε τώρα στην Εθνική Τράπεζα. Αφού μπούμε στο e-banking, πατάμε Μεταφορέ και Πληρωμέ. Μετά πατάμε Πληρωμή λογαριασμών και οφειλών. Επιλογή. Μα βγάζει μια λίστα. Εδώ πατάμε το Ενιαία Συναλλαγή Πληρωμή με κωδικό RF. Πληκτρολογούμε εδώ τον κωδικό RF που μα έδωσαν. Στην επόμενη καρτέλα, εδώ είναι ο λογαριασμό σα. Εδώ είναι ο κωδικό RF που συμπληρώσαμε πριν. Το ποσό και πάλι ξανά. Επίθετο όνομα, επίπεδο και ημερομηνία εξέτασης πατάμε με τα συνέχεια. Πληκτρολογούμε τον κωδικό και πατάμε επιβεβαίωση. Πάλι μετά αποθηκεύουμε το PDF. Και τέλο στην Alpha Bank. Από την αρχική σελίδα του e-banking πατάμε μεταφορέ και πληρωμέ. Εδώ που λέει προ, γράφουμε τον κωδικό RF. Θα μα βγάλει ένα μόνο αποτέλεσμα και το επιλέγουμε. Βλέπουμε εδώ έχει βγει αυτόματα η εταιρεία. Και εδώ συμπληρώνουμε το ποσό. Και πάλι επίθετο όνομα, επίπεδο και ημερομηνία εξέταση. Δεν είναι απαραίτητα, καλό είναι να τα γράφουμε. Στο κάτω μέρο τη οθόνη πατάμε δέσμευση ποσού, ναι και συνέχεια. Και στην τελευταία καρτέλα πατάμε συνέχεια για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αν μετά από όλα αυτά δεν μπορέσετε να το κάνετε, μπορείτε να πάτε σε ταμείο τράπεζας και να πληρώσετε με τον κωδικό RF.